δεν ανακαλύπτουμε την περίπτωση. Ήταν συγκεκριμένες οι πηγές χρηματοδότησης και φυσικά ένα καλύτερο management, μια καλύτερη διαχείριση μέσα. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι η μισθοδοσία, παραδείγματος χάρη, που έχουμε για τους υπαλλήλους, τους 3.500 υπαλλήλους, να πιάνει περισσότερο τόπο και να γίνεται περισσότερο έργο μέσα στο Δήμο. Αυτό είναι ένα μυστικό. Θα σας πω μονάχα ότι 3.500 υπάλληλοι επί 8 ώρες. Πόσο εργατόρες την ημέρα? 28.000 εργατόρες την ημέρα. Επί 10 μέρες είναι 280.000 εργατόρες. Επί 100 μέρες είναι 2.800.000 εργατόρες. Εσείς βλέπετε το έργο που έχει γίνει τα τελευταία 3,5 χρόνια, που είναι περίπου 30 εκατομμύρια εργατόρες, αναλογούν στην εικόνα που έχουμε. Με τους αριθμούς, Σταύρο. Όχι, βλέπω 30 εκατομμύρια εργατόρες και έχουμε το αποτέλεσμα. Και πρέπει να τους βάλουμε ένα βούρδουλο. Τον αντίον. Το υπαλληλικό προσωπικό, το έμψυχο δυναμικό του Δήμου είναι αξιολογότατο και πρέπει να επενδύσει η διοίκηση πάνω στις εμπειρίες που έχει τόσα χρόνια και να το μανατζάρει καλύτερα. Να ασκεί καλύτερες μέθοδους, ακριβώς το αντίθετο. Εγώ το σέβομαι και το υπολείπτομαι απολύτως το προσωπικό και ξέρω πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες και οι εργασιακές ακόμα. Που είναι και θέμα πολιτικό, θα το βάλετε σε πολιτική βάση. Το καταλαβαίνω, το νιώθω. Κάναμε νέο οργανόγραμμα, ασχολήσου λίγο παραπάνω. Κάναμε νέο οργανόγραμμα. Το 13 τον Μάρτιο εγκρίθηκε με το ΦΕΤ. Το νέο οργανόγραμμα. Και είδα και τις αλλαγές του διεθνού που έγιναν και κατάλαβα τι έγινε. Εντάξει. Και πέρα, όχι, μην τα λες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να αφήσουμε το μεταξύ σας διάλογο. Παρακαλώ θερμά, κύριε Μπουτάρη. Σας παρακαλώ θερμά, κύριε Καραφάτη. Πάμε στο κύριο Μεταφίδη. Δεν δουλεύει μια χαρά ο Δήμος. Τι να κάνει. Παρακαλώ πολύ, κύριε Μεταφίδη, εσείς πιστεύετε.